Είναι Κυριακή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και βρισκόμαστε πάντοτε στο σπίτι της Νόρας Βαλσάμι. Και έχω δίπλα από ποιον άλλον τον πρωταγωνιστή της ζωής της Νόρας Βαλσάμι, τον Ερίκο Ανδρέου. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρέου? Και συνοικοδεσπότης. Και συνοικοδεσπότης. Θέλω να πάμε στην παρέα των δύο κυριών. Να πάμε. Πρωταγωνιστής της ζωής της Νόρας Βαλσάμι, είπε ο Άκης. Όχι όμως ο μοναδικός, είναι και ο δεύτερος Ερίκος. Δύο Ερίκους έχουμε στην οικογένεια. Δύο Ερίκοι της ζωής της Νόρας. Δύο άντρες. Και δύο ήταν επιλογής. Η επιλογή της Νόρας. Μόνο. Τον δεύτερο, ήθελε, λέγαμε να τον βγάλουμε Κωνσταντίνο, ναι, το όνομα του μπαμπά μου. Νόρα, ξέρεις, λέει, μετά λέει, τον βγάλουμε Ερίκο καλύτερα. Θέλω δεύτερο Ερίκο, λέει. Μεγάλο το δέσιμο, κυρία Βαλσάμι. Mm. Πόσα χρόνια? 20 το παιδί. Λέει. Καλά, τώρα... Άστα. Και πλησιάζουμε, ναι, 26-27 χρόνια. Ναι. 27 και, χρόνια, ναι. Πώς είναι η ζωή δίπλα σε έναν άνθρωπο 27 ολόκληρα χρόνια? Εγώ δεν μιλώ. Δεν λέω τίποτα. κάκο μου. Τι να πω, ξέρω εγώ. Δεν το αναλύουμε πάρα πολύ. Ήρθε, έρχεται έτσι. Έχετε απλά και εύκολα. Δηλαδή, έτσι. Ίσως αλλάζουμε κι εμείς, ανανεωνόμαστε. Δηλαδή, πάντα έχω την αίσθηση ότι γίνεται μια ανανέωση. Ξέρετε, κύριε Ανδρέου, στη σημερινή εποχή είναι κάτι σπάνιο αυτό. Να φανταστεί ένας άνθρωπος να μείνει δίπλα σε έναν άλλον 27 και βάλε. Και δει να είναι ερωτευμένος, όπως δηλώνει το ζεύγος. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δεν θα ήμασταν μαζί ή δεν θα είμαστε από εδώ και πέρα. Τα ακούμε ότι είναι περίεργο, ότι και εμείς αισθανόμαστε περίεργα, αλλά είμαστε τελευταία ανάλυση. Λέμε τι, είμαστε δεινόσαυροι, τι είμαστε. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Τι είναι αυτό το κάτι διαφορετικό, τι είναι? Είπατε προηγουμένως, κύριε Ανδρέου, ανανεωνόμαστε. Δεν ξέρω, ίσως βρίσκουμε τρόπο και μέσω της δουλειάς μας και δεν ξέρω. Ανανεώνουμε τη σχέση μας. Δεν είμαστε πάντα όπως είμαστε όταν προσπαθούμε. Προλαβαίνουμε να ρουτινιάσουμε, που λέμε. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε ο Ρίκος Ανδρέου στην Νόρα Βαλσάμι? Εγώ ξέρω, να δω, θα το πει. Για να δούμε. Το πρώτο πράγμα που πρόσεξα ήταν το γόνατό της, η γάμπα της. Το γάμπα της και το... Καθόταν στη Φίνος Φιλμ, μόλις είχα μπει. Και λέει, εδώ έχουμε μια νέα ηθοποιό, λέει, που ξεκινάει τώρα καριέρα. Και εδώ ήταν Σταυροπόλη, σεμνούλα, έτσι, μια κοριτσάκι, Δεσποινής Βαλσάμι, λέει. Αυτή η σεμνότητα, δηλαδή, σας τράβηξε? Όχι, ένα περίεργο ήθος. Είχε ένα συνδυασμό περίεργο και δύναμης προσωπικότητος και ήπιον τόνων, έτσι, χαλαρού. Δηλαδή, την κρατούσε τη δύναμη εσωτερικά μέσα της, αυτή τη αίσθηση. Και από εκεί και πέρα πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, κυρία Βαλσάμι? Από εκεί και πέρα Ραχδέα, κάναμε μάλλον, κάποια ταινία μαζί. Ναι. Η οποία... Πάμε, πέδεψε, δύσκολη ήταν. Μου έλεγε... Εγώ ενθουσιασμένος μαζί της να βρούμε, σας παρακαλώ, κύριε Ανδρέου, αρχές Καΐρου τώρα και αυτά, πάρα πολύ. Δύσκολα χρόνια. Ναι, και θυμάμαι... Με εντυπωσίασε, ομολογώ, πάρα πολύ. Πηγαίναμε να φτιάξω κάποια ρούχα.